Στο μανίκι του Αιγυπτιακού χορού. Είμαι σίγουρη δεν το ξέρετε. Λέγεται Ρακσάρκι. Ρακσάρκι, ελάτε παρακαλώ. Ελάτε. Όχι, θα ξέραμε και το Ρακσάρκι. Καλωσορίζω τη Μαρία την Αθανασιάδου εδώ. Γεια σου Μαρία μου, τι κάνεις? Γεια σου Μαρία. Μια χαρά. Η Μαρία η Αθανασιάδου είναι ερευνήτρια χορού. Ουδέμια σχέση αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα, ο Αιγυπτιακός χορός παρουσιάζουμε, με αυτό που λέμε αισθησιακός χορός της κοιλιάς. Διαβάσκεται αυτό το Ραξάρκι, δηλαδή. Τον παραδοσιακό, θετικό Αιγυπτιακό χορό, όπως ξεκίνησε από την αρχαία Αίγυπτο. Πριν καν πατήσει το πόδι του στην Αίγυπτο των Απολέων. Και έχει θρησκευτικές ρίζες, δηλαδή. Έχει τελετουργικές ρίζες, δηλώνει προσευχή, γεροτελεστία. Και σίγουρα η χορεύτρια όταν κάνει τις κινήσεις της εξιστορεί μια ιστορία ανθρώπινη, είτε συναισθηματική, είτε κατάσταση συνθήκων που αντιμετωπίζει στη ζωή του ο άνθρωπος γενικότερα. Πώς και χωρίζει κανείς μια χορεύτρια, Μαρία, που εκτελεί ραξάρκι, από μια χορεύτρια που κάνει το λεγόμενο oriental χορό? Καταρχήν, σε γενικές γραμμές θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένας χορός που δεν δίδει καμία πρόκληση. Είναι καθαρά πολύ μυϊκός, δεν σηκώνουμε το πέλμα από το πάτωμα, γιατί έτσι είναι πολύ εύκολο να σηκωθεί ο γοφός, πράγμα που βλέπουμε στους belly dancers ή σε όσους εκτελούν το oriental. Γενικά η έκφραση του προσώπου είναι σοβαρή και ήρεμη και η χορεύτρια είναι αρκετά μακριά από τον κόσμο ή τους θεατές. Δεν επιτρέπεται κανείς να την αγγίζει, ούτε αυτό το παιχνίδι που υπάρχει σε κάποιους χώρους, σε κέντρα διασκέδασης, ας πούμε, του Oriental. Η χορεύτρια που πλησιάζει είναι... τους αμμώνες και ακριβώς, γίνεται μια κατάσταση καμία απολύτως σχέση. Μάθετε. Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Αν με πλησιάζουν, να έρθω κι εγώ. Παίρνετε και μεγάλες σχολή, γιατί... Ο χορός είναι για όλες τις ηλικίες και μάλλον για το συγκεκριμένο, όσο πιο έμπειρη είναι μια γυναίκα, τόσο καλύτερα μπορεί να εκφράσει. Πάντως η Λίτσα έχει μεγάλη έφεση στο χορό. Καταρχάς είναι πάρα πολύ γυμνασμένη, έτσι. Λίτσα, ξυπνάς το πρωί και γυμνάζεσαι, δεν είναι? Μια ώρα. Καταπληκτικά. Δύο ώρες καφέ πίνω και διαβάζω. Θα σας αναλάβουμε λοιπόν. Που λέει η Λίτσα, που δεν παίζει. Όχι, δεν έχω ψέματα. Πίνω καφέ και διαβάζω. Αυτό είναι το ρότερό μου, η ρότερη γυμναστική. Σωστό. Αυτή την έκανα τώρα στα 20, το κάνω στα 25. Ο καθένας έχει το δικό του πρόγραμμα. Έτσι, Μαρία Αθανασιάδου, η οποία είναι ερευνήτρια χορού, ξαναλέω, η Μαρία, έχει μελετήσει το ραξάρκι, έτσι. Ναι, και είσαι και 13 χρόνια γίνεται αυτή η έρευνα. Προσπάθησα. Είσαι εκπρόσωπος της Λογογραφίας της Ανατολικής Μουσικής Χορού του Μορφωτικού Ιδρύματος της Περιφέρειας της Αιγύπτου. Ναι, και κάθε χρόνο κάνουμε σεμινάρια λογογραφίας και παράδοσης του Αιγυπτιακού χορού και της Ανατολικής Μουσικής. Καθαρά θεωρητικά πράγματα. Ενώ την κίνηση και την τεχνική, για όσους ενδιαφέρονται για επαγγελματικό πρόγραμμα, όπως είναι οι κοπέλες που θα παρακολουθήσετε, είναι στη Σχολή Χορού Αμάλγαμα στον Πειραιά. Έλα να τις γνωρίσουμε. Λοιπόν, ξεκινώντας από την κίτρινη στολή, είναι η Ελένη Μητροπούλου. Στο επαγγελματικό, η Δήμητρα η Διαμαντή, επίσης στο επαγγελματικό, και η Συγγένεια. Διαμαντή. Βέβαια. Και η Βαλεντίνη η Μόσχου, στο επαγγελματικό επίσης. Ωραία. Εμείς είμαστε του ερασιτεχνικού, Χάρη. Ναι, αλλά με έφερε. Λοιπόν, να πάρουμε μία γεύση. Βεβαίως, εδώ από θα αληθινό αιγυπτιακό χορό. Ακριβώς. Ουδέμια σχέση με belly dancing, ουδέμια σχέση με oriental. Θα το δούμε αυτό και στη μουσική που μόλις τα ακούσουμε. Και έχουμε τα αξεσουάρ τα οποία συμβολίζουν τον μπαστούνι ή ράβδος. Ανοίγει το δρόμο για την αναγέννηση της ψυχής, γι' αυτό βλέπουμε ότι προσπαθεί κάποιος να το χτυπήσει κάτω αρκετά για να ανοίξει το μονοπάτι, να δείξει το δρόμο, πράγμα που βρίσκουμε σε παραστάσεις τάφων, τον Φαραώ. Το πέπλο συμβολίζει την εναλλαγή του ουρανού την ημέρα και τη νύχτα, όπου ο άνθρωπος αναγεννιέται πάλι. Πάλι μιλάμε για την ψυχή δηλαδή, σε αυτό το σημείο, στο συμβολισμό. Και τα κύμβαλα τα οποία εξορίζουν το κακό. Ναι. Είναι τρία διαφορετικά εξορίζοντας που κάνουν στην Ελλάδα για να φεύγουν οι καλικάνδροι. Και στους δικούς μας παραδοσιακούς πρώτα απ' όλα. Βεβαίως. Ωραία, πάμε λοιπόν. Κυρίες μου. Κυρία Μαρία Αθανασιάδη, είναι μια καταπληκτική εκγύμναση των κοιλιακών μειών. Δηλαδή, υπέροχους κοιλιακούς, πλάγιους κοιλιακούς. Τόσο ωραίες οι κοιλίτσες στο κοριτσιό. Υπέροχες. Υπάρχουν κοιλίτσες καταρχάς, που είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Υπάρχουν κοιλίτσες πολύ ωραίες. Και όπως μας έλεγε η Μαρία, σε αυτούς τους χορούς η κοιλιά είναι ενεργειακό κέντρο. Και συμβολίζει πάρα πολύ την ηρεμία, την χαλάρωση ή το στρες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Οπότε οι κινήσεις που κάνουμε με την κοιλιά δηλώνουν τι εκφράζουμε, τι θέλουμε, τι αισθανόμαστε. Τι συναισθανόμαστε. Πού μπορεί κάποιος και πώς μπορεί να μάθει Ράκη Σάρκη, Μαρία? Λοιπόν, κάποιος πρακτικά μπορεί να μάθει στη Σχολή Χορού Αμάλγαμα στον Πειραιά, όπου είμαστε εκεί και έχουμε προγράμματα και ερασιτεχνικά και επαγγελματικά και για... Πόσα μαθήματα μπορώ να χορεύω έτσι, ας πούμε? Πόσα μαθήματα πρέπει να κάνω για να χορεύω έτσι? Οι κοπέλες τώρα είναι 3 χρόνια που κάνουν το επαγγελματικό πρόγραμμα. 3 χρόνια. Αλλά όμως μπορούμε να μπούμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει με τις βασικές αρχές του Oriental. Να μάθουμε λίγο τις κινήσεις ώστε να λυθεί το σώμα και να δούμε πώς θα χωρίσουμε τις μυϊκές ομάδες και έπειτα να μπούμε σιγά σιγά στο ραξάκι. Άμα ξεκινήσεις τώρα, σε 3 χρόνια το έχει γούστο, θα γίνει έχει ραξάκι.